Πάμε να μιλήσουμε για αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ο Απρίλιος είναι μήνας ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Πολλές δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα μέρη. Βεβαίως. Από ένα σύλλογο που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δραστήριος και που έχει αποφασίσει να μας δώσει να καταλάβουμε τι σημαίνει συμπερίληψη. Έτσι. Πάμε στην καλεσμένη μας. Πάμε στην καλεσμένη μας. Κυρία Κλάδου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους τους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Think blue. Think blue. Σκέφτομαι μπλε για τον αυτισμό. Mm. Μια και το μπλε είναι συμβολικά το χρώμα του αυτισμού που έτσι αναγνωρίζεται διεθνώς. Mm-hmm. Και γι' αυτό και οι δράσεις μας Think Blue που παίρνουν μέρος όλο το μήνα Απρίλη, που είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό, ξεκινώντας από την 1η Απριλίου. Φυσικά χτες 2 Απριλίου ήταν η μέρα ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό. Στο Ρέθυμνο κρατάνε όλο το μήνα. Βέβαια. Mm-hmm. Πείτε μας λοιπόν τώρα. Τώρα είδαμε κυρία Κλάδου, ξεχάσαμε να πούμε βέβαια ότι είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Φίλων Ατόμων με αυτισμού Ρεθύμνου. Εσείς έχουμε δει ότι σε όλο το μήνα απλώνεται έτσι μια σειρά από δράσεις που περιλαμβάνουν τόσο επαφή με την υπόλοιπη κοινωνία, όσο και μεταξύ σας τα μέλη του Συλλόγου, σωστά. Δρομικά γεγονότα, έχετε ένα ραν για τον αυτισμό, σωστά. Ακριβώς. Την Κυριακή λοιπόν είναι το μεγάλο αθλητικό μας γεγονός που τρέχει για τρίτη φορά στα χρονικά στο Ρέθυμνο. Από πέρυσι κανονικά η προηγούμενη φορά ήταν με έναν εναλλακτικό τρόπο λόγω της πανδημίας. Από πέρυσι λοιπόν, πέρυσι είχαμε πάνω από 800 ανθρώπους όλων των ηλικιών, τόσο αθλητές που έτρεξαν στο ραν, όσο και ακόμα και ανθρώπους από 1 έως 100 ετών. Είναι ένα μεγάλο λοιπόν αθλητικό γεγονός που γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου και της Περιφέρειας Κρήτης και φυσικά με την άμεση ενεργοποίηση όλων των κοινωνικών ομάδων του τόπου μας που θα πάρουν μέρος σε αυτό είτε ως εθελοντές όπως ας πούμε από τον Ερυθρό Σταυρό ή από την ομάδα Εθελοντό του Ρεθύμνου ή από διάφορες άλλες ομάδες ανθρώπων που βοηθάνε εθελοντικά είτε μέσω των σωμάτων ασφαλείας και οποιονδήποτε μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό όλοι είναι επιφυλακοί όπως ας πούμε η τροχέα, αυτό το δρομικό γεγονός, κυρία Κλάδου, έχει αρχίσει και καταξιώνεται. Βλέπουμε πολλές συμμετοχές και πέρσι μας είπατε 800. Πολλές συμμετοχές. Έχουμε αγώνα των 10.000 μέτρων και των 5.000 μέτρων για αθλητές. Οπότε θα υπάρχει και μέτρηση με το χρονομέτρη και έχουμε αρκετές ήδη συμμετοχές. Ήδη ξεπερνάμε τις 500, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα ξεπεράσουμε τις 700 με 800 μέχρι την Παρασκευή που είναι οι δηλώσεις. Συγγνώμη, μόνο για τους αθλητές είναι, κυρία Κλάδο. Εμείς που δεν είμαστε αθλητές. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Θα έρθουν, σας πληροφορώ, σχολεία, γονείς με παιδιά, εκπαιδευτικοί από διάφορα πλαίσια όλου του νομού. Θα έρθουν άνθρωποι από ΚΑΠΗ, θα έρθουν άνθρωποι από όλες τις ομάδες πληθυσμού, ακόμα και τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, γιατί έχουμε και έναν κοινωνικό περίπατο του 1 χιλιόμετρου. Φυσικά θα έρθουν άτομα με αναπηρία, όχι μόνο οι δικοί μας ωφελούμενοι, αλλά ωφελούμενοι από το Σύλλογο Αγάπη που επίσης υπάρχει στην πόλη μας, αλλά και από τα ειδικά πλαίσια και σας περιμένουμε φυσικά και εσάς γιατί και από όλη την Κρήτη έχουν δηλώσει συμμετοχές. Λοιπόν, μας είπατε, έχει και 5 χιλιόμετρα, κυρία Κλάδου. Έχει και 5 χιλιόμετρα, ωραία. Βέβαια. Τα 5 χιλιόμετρα τα συζητάμε. Ωραία. Αριθμό βγάλτε του και έρχεται. Σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά πραγματικά. Δεν είναι βέβαια μόνο το ραν, γιατί όλο το μήνα παίρνουμε μέρος σε διάφορα προσπαθώντας με τις συμπράξεις, είτε με τοπικούς φορείς, είτε ακόμα και με άλλους φορείς της Κρήτης, όπως για παράδειγμα, παράλληλα την Κυριακή το μεσημέρι, θα μιλήσω εγώ για τις θεατρικές ομάδες ατόμων με αναπηρία που έχουμε στα Χανιά, σε ένα άλλο σύλλογο, έτσι,
φιλικό μας που ασχολείται με τα άτομα με αυτισμό, των Χανίων, και θα μιλήσω σε ένα μεγάλο συνέδριο. Και όχι μόνο αυτό, φυσικά τις επόμενες μέρες έχουμε πάρα πολλές συναντήσεις, έχουμε ομάδες γονέων με μια πολύ σπουδαία ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης γονέων ατόμων με αυτισμό από το Παίδων Αγία Σοφία, οπότε θα έχουμε την παιδοψυχία του, την κυρία Ταγκούλη, την κυρία Ντρέ, που στελεχώνουν αυτή τη δυναμική ομάδα στο Παίδων και βλέπουν εκατοντάδες γονείς και υποστηρίζουν και παιδιά με αυτισμό σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε δράσεις σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μια μικρή μερίδα με μια φοιτητική παράταξη που θα μιλήσουν και καθηγητές και εμείς, μια συνάντηση με τους καθηγητές που είναι υπεύθυνοι των πρακτικών, αλλά και τα στελέχη των πρακτικών και των εθελοντών που έχουμε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που έχουμε στα καθημερινά μας προγράμματα. Έχουμε δράσεις που μας προσφέρουν οι εθελοντές μας, δράσεις που μας προσφέρουν ομάδες της πόλης μας κοινωνικές, όπως η Φιλαρμονική Ρεθύμνου, που θα παρακολουθήσουμε και θα συμμετέχουμε σε μία πρόβα τους. Τους έχετε βάλει όλους στο παιχνίδι. Κυρία Κλάδου, τους έχετε βάλει όλους στο παιχνίδι. Έχουμε προβολή ντοκιμαντέρ, παρουσίαση επίσης μιας μεγάλης δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα που οι θεατρικές μας ομάδες θα παρουσιαστούν, καθώς και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ μας, με έτσι πολλά παιχνίδια για όλη την κοινότητα. Ένα μεγάλο γκράφιτι που ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε στην πλατεία Μικρασιατών, που να μείνει κάτι για αυτή την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό. Και όλα πολλά. Σκεφτόμαστε λοιπόν, σκεφτόμαστε τον αυτισμό μέσα στην κοινότητα. Σκεφτόμαστε με όλα τα χρώματα του ουράνιο τόξου και ας ονομάζουμε τη δράση μας Think Blue, και σας περιμένουμε να χρωματίσετε τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας. Κυρία Κλάδου, θα σας κάνω μια ερώτηση έτσι λίγο πιο προσωπική. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε. Φυσικά. Σκεφτόσαστε να χρωματίσετε με όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου, το είπατε πάρα πολύ όμορφα έτσι. Θέλω να μου πείτε, εσείς είστε μια μητέρα ενός παιδιού στον αυτισμό, σωστά? Σωστά. Αν και νιώθω μητέρα πάρα πολλών παιδιών στο πάθμα του αυτισμού, να πω την αλήθεια, μέσα από όλα αυτά που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο εγώ, πολλοί άνθρωποι ακόμα. Ωραία. Θέλω να μου πείτε, επειδή ακόμα και σήμερα το 2024 εξακολουθεί να σοκάρει η διάγνωση και τους γονείς, αλλά και το περιβάλλον και όχι μόνο. Θέλω να μας πείτε με δύο κουβέντες, έτσι όπως εσείς ξέρετε και γράφετε, ακριβώς αυτό που σημαίνει να έχεις ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού. Είναι όλα μαζί. Δεν θα χρυσώσουμε κανένα χάπι. Οι γονείς δεν το κάνουν ποτέ. Γιατί έχουν τη σοβαρότητα και την ευθύνη να προχωράνε σιγά σιγά και να αλλάζουν τους ίδιους τους τους εαυτούς. Από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι στο να φτάσει στη στιγμή της αποδοχής, δεν υπάρχει κανείς που θα σας πει ότι ήταν όλα ρόδινα. Όχι. Υπήρξαν πολλές ήττες, πολλές μικρές νίκες, υπήρξε γέλιο και κλάμα. Ξαφνικά υπήρξαν πολύ ωραία ηλιοβασιλέματα τελικά στη ζωή μας με τα παιδιά μας, αλλά και πάρα πολύ σκοτεινές μέρες και νύχτες. Όμως όλα συγκλίνουν προς ένα. Ο αυτισμός είναι τρόπος ζωής και ο γονιός επίσης είναι, ας πούμε, ένας στρατιώτης. Όλοι οι γονείς, όλων των παιδιών. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν, το να υπηρετούμε οτιδήποτε συμβαίνει στο παιδί μας μέχρι να μεγαλώσει και να το αφήσουμε να ανοίξει τα φτερά του και να αυτονομηθεί, το κάνουμε και οι γονείς ατόμων με αναπηρία. Ίσως το κάνουμε λίγο περισσότερο. Ίσως τα φτερά δεν είναι τόσο μεγάλα και απλωμένα. Όμως θέλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να μπορούν τα φτερά αυτά να χτιστούν με τη βοήθεια όλης της κοινότητας και όλης της κοινωνίας και να αγκαλιαστεί η αναπηρία, η ενιαία αναπηρία, ως ένας τρόπος ζωής, ως δύναμη, ως η θετική ενέργεια που δίνουν τα χαμόγελα των ανθρώπων με αναπηρία που βρίσκονται δίπλα μας, που δεν ξέρουν να λένε ψέματα. Ο αυτισμός είναι μια κυριολεκτική έτσι, διαταραχή που ξέρουν πάντα να λένε, να προσπαθούν να δείξουν αυτό που νιώθουν, είτε τους ενοχλεί είτε τους αρέσει, που έχουν πάθος και δεξιότητες πολύ σημαντικές που ξεπερνάνε τα όρια και τα δεδομένα και των τυπικών ατόμων στην ηλικία τους και που έχουν δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες, που όμως εδώ είμαστε.
Είμαστε εδώ λοιπόν παρόντες, όχι γονείς, όλοι μας, για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τη διαφορετικότητα. Αυτό είναι για μας το σημαντικό. Έτσι. Και το πολύ σημαντικό είναι, και πρέπει να το πω έτσι και να νιώθω πολύ ωραία, γιατί σιγά σιγά δημιουργούνται ακόμα περισσότερες ομάδες που ασχολούνται με τα άτομα με αναπηρία που είναι γονεϊκές. Και θα μιλήσω για το Ηράκλειο, για φορείς που ξεκινάνε τη δράση τους τώρα, έτσι το χαιρότησμο και το ένα γνωρίσαμε, νέο ωραία επίσης. Πριν από λίγες μέρες τους γνωρίσαμε. Και ένα σύλλογο καινούριο επίσης που ξεκινάει στο Ηράκλειο, με καταστατικό. Να μιλήσω για τον Άγιο Νικόλα που ξεκινάνε το δικό τους ταξίδι. Για τα Χανιά που υπάρχει ο σύλλογος Άσπεργκερ και ξεκινάνε κι άλλη μια ομάδα. Γιατί όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Και οι γονείς, αλλά φυσικά και όσοι όπως εσείς που μας καλείτε και σας ευχαριστούμε πολύ όλους μας για να πούμε τη δική μας τοποθέτηση στη ζωή που και στο ό,τι βιώνουμε, καλό και κακό, και ό,τι αντιμετωπίζουμε με δύναμη και χαμόγελο, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, μας καλείτε καθημερινά, είστε σημαντικά μας γεγονότα. Είμαστε πολλοί όσοι είναι στη φάση του αυτισμού, που είναι στην αναπηρία, που γενικότερα είμαστε πολλοί, δεν είναι αμεληταία η ποσότητα και πια ακριβώς δεν πρέπει να, να τους κρύβουμε κάτω από το χαλί, ούτε πίσω από κλειστές πόρτες, ούτε σε ειδικά μέρη και ειδικές κρύπτες. Πρέπει να βγουν όλοι στο φως, γιατί όλοι πρέπει να πάμε στο φως, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, γιατί όλοι όπως... Πολύ συχνά θυμάμαι σε μια ομάδα γονέων που κλάψαμε πολύ, γιατί ήμασταν όλοι με παιδιά πολύ μικρότερα. Φτιάξαμε μια ωραία ζωγραφιά και έναν ήλιο στη μέση και την ονομάσαμε «Χέρια στο φως». Αυτό θέλουμε, να σηκώσουμε τα χέρια στο φως και να βρούμε το φως που κρύβεται και πίσω από την αναπηρία και πίσω από το μεγάλο, κάτω από το μεγάλο παγόβουνο που έχει μια πολύ μικρή μύτη στο φως για να φαίνεται, ενώ από πίσω, από κάτω υπάρχει μια τεράστια ρίζα. Είμαστε εκεί λοιπόν να βγάλουμε ό,τι μπορούμε, όσο περισσότερα μπορούμε. Για την αυτονομία, για την ποιότητα ζωής, για την εργασιακή ένταξη, για το να μην φοβόμαστε, όχι μόνο ως γονείς, ως άνθρωποι, ότι κάποιος δίπλα μας δεν θα αντιμετωπιστεί με τον τρόπο που αντιμετωπιζόμαστε όλοι οι τυπικοί άνθρωποι. Θέλουμε ισότητα και δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτό που θέλει κάθε άνθρωπος. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κλάδου. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε. Σας καλούμε λοιπόν την Κυριακή 10 η ώρα το πρωί στην πλατεία Γνώσης του Στρατιώτη στο Ρέθυμνο. Ακόμα και να μην έχετε δηλώσει συμμετοχή, να είστε εκεί, να βρεθείτε μαζί μας. Είπαμε, κυρία Κλάδο, εγώ θα έρθω για τα 5 χιλιόμετρα, το είπαμε. Ναι, βέβαια, γιατί είναι και γνωστός αθλητής. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε για όσα κάνετε. Εσύ μπορείς να πας τα 5 χιλιόμετρα και να και στο άλλο μπορώ. Εγώ θα πάω περπατήσω. Ο καθένας. Το έχω καλύτερα. Ό,τι θέλει. Εντάξει.